ορίζονται χαμηλότερες δόσεις ή και διαγραφές ακόμη οφειλών, θα λαμβάνονται υπόψη και οι δαπάνες διαβίωσης των υπερχρεωμένων νοικοκυριών. Έως τα τέλη Σεπτεμβρίου θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να υιοθετήσει μοντέλα που εφαρμόζονται σε χώρες του εξωτερικού με επιτυχία, τα οποία και αναμένεται να αποτελέσουν οδηγό για ρυθμίσεις τραπεζικών δανείων. Σε συνεργασία με την Ελληνική Στατιστική Αρχή, τις καταναλωτικές οργανώσεις, την Τράπεζα της Ελλάδος αλλά και την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, τα συναρμόδια Υπουργεία μελετούν την εισαγωγή της έννοιας των αποδεκτών δαπανών διαβίωσης. Ο στόχος είναι η επιτάχυνση διευθετήσεων οφειλών οικοκυριών προς τις τράπεζες και η αποφυγή δικαστικών διενέξεων. Σύμφωνα με το Έθνος της Κυριακής, η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι φορείς αναμένεται να ακολουθήσουν το μοντέλο της Ιρλανδίας, όπου έχουν καθιερωθεί λίστες με τις απαιτούμενες δαπάνες διαβίωσης νοικοκυριών. Η Τράπεζα της Ελλάδας, συνεργασία βέβαια και με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, αλλά και με τις Ενώσεις Καταναλωτών και το Υπουργείο Οικονομικών, να προσδιορίσουν το επίπεδο διαβίωσης των ατόμων. Σε αυτό πρέπει να συμπεριληφθούν και τα διάφορα βάρη τα φορολογικά. Από εκεί και μετά μιλούμε για ένα ποσό το οποίο θα είναι διαθέσιμο προς τις τράπεζες προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του. Για παράδειγμα, το ελάχιστο μηνιαίο κόστος διαβίωσης για οικογένεια με ένα ή περισσότερα παιδιά και αυτοκίνητο στην Ιρλανδία είναι 1.407 ευρώ το μήνα, ενώ για ζευγάρι δίχως παιδιά με αυτοκίνητο το ποσό ανέρχεται σε 1.473 ευρώ. Αντίστοιχα, το ελάχιστο μηνιαίο κόστος διαβίωσης για ένα άτομο δίχως οικογένεια αγγίζει τα 1.045 ευρώ. Οι λίστες έχουν καταρτιστεί με τη βοήθεια της Ιρλανδικής Στατιστικής Αρχής και μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Κάτι που αποτελεί ζητούμενο, καθώς πολλά πρωτοδικεία ορίζουν δικάσιμο μετά από 5 και 6 χρόνια για τους δανειολήπτες που έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Θα διευκολυνθούν και τα δικαστήρια στο κόστος ζωής το οποίο προσδιορίζουν, αλλά και απ' την άλλη είναι πάρα πολύ σημαντικό οι υποθέσεις να μην οδηγούνται στα δικαστήρια, αλλά έξω από τα δικαστήρια να επιλύονται. Η ιδέα της υιοθέτησης της λεγόμενης Ιρλανδικής πρακτικής βρίσκει σύμφωνες αρκετές τράπεζες. Ωστόσο, για να μπορούν να ωφεληθούν οι καταναλωτές, θα πρέπει να πληρούν βασικές προϋποθέσεις συνεργασίας με τις τράπεζες, όπως να μην κρύβουν περιουσιακά στοιχεία και τις πηγές εσόδων τους γενικότερα. Τα εργαλεία αυτά θεωρούνται επιβεβλημένα, δεδομένης και της αύξησης των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Είναι ενδεικτικό ότι το ποσοστό των καταναλωτικών δανείων που δεν εξυπηρετείται ανήλθε σε 42,4% τον περασμένο Μάρτιο, από 26,4% το Σεπτέμβριο του 2011. Σε ό,τι αφορά τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια, αυξήθηκαν κατά περίπου 15% τον περασμένο Μάρτιο συγκριτικά με το Σεπτέμβριο του 2011, ενώ κατά περίπου 10% αυξήθηκε την ίδια περίοδο το ποσοστό των κόκκινων στεγαστικών δανείων.